10 χρόνια πριν. Ένας από τους λόγους που έφτασα να γίνω και ιδρυτικό μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης Λαγωνισίου. Η διαφορά, αλλά ταυτόχρονα και η υπεροχή ενός μυθιστορήματος που οι σελίδες του φιλοξενούν ιστορικά πρόσωπα πάνω σε εικόνες και τοπία που σήμερα μπορεί να κοιμούνται κάτω από τις γήινες επιστρώσεις χιλιετηρίδων, είναι η εξής. Η σημερινή κοιλάδα της Χερόνιας, άνευ ιδιαίτερου φυσικού κάλους, απρόσωπη, χωρίς τον ποταμό και φυσό από τη μια και τα τείχη της παλιάς πόλης από την άλλη, έχει μόνο τα βαμβάκια και τα στάρια να κοσμούν πάνω της αυτό που κάποτε την έκανε να ξεχωρίζει σαν σκηνικό και προσκήνιο της ιστορίας. No, Malchus. This is only the beginning.